Κύριε Βρίσελη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Δουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και κάθε μέρα που περνάει και όσο περνάνε οι ημέρες, φαίνεται ότι για προβλήματα θα μιλάμε. Γιατί έβλεπα σήμερα και στο Νέα Κρήτη ότι πάνε σε αναστολή των τακτικών χειρουργείων στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Και έβλεπα επίσης από την Ποαιδίν εκείνη την άλλη την ανακοίνωση ότι σε 8 μέρες λήγουν οι συμβάσεις και φεύγουν 890 ειδικευμένοι νοσηλευτές. Δεν ξέρω από πού να το πιάσεις πια και πού να το αφήσεις. Κύριε Βρουγεράκη, η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα η κυβέρνηση ξεδιπλώνει την πολιτική της που είναι συνειδητή απαξίωση του συστήματος υγείας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, ήδη τέλος του Νοέμβρη, δηλαδή σε μια εβδομάδα περίπου, 800 εκπαιδευμένοι νοσηλευτές που εδώ και αρκετά χρόνια την περίοδο της πανδημίας δώσανε το καλύτερό τους σε αυτό. Πέσανε στη μάχη αυτή για να σώσουν το σύστημα υγείας και τους ασθενείς. Άνθρωποι χωρίς εργασιακή εμπειρία, οι περισσότεροι, μπήκαν στις μονάδες θεατρικής θεραπείας, μπήκαν στα νοσοκομεία, ανταπεξήρθαν στα καθήκοντά τους, χωρίς καμιά βοήθεια από το κράτος, χωρίς επί της ουσίας να υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι αυτοί, οι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, ανταπεξήρθανε σαν να ήταν μόνιμο προσωπικό. Αφού η πολιτεία τους ξεζούμισε, τώρα τους λέει ευχαριστώ, σας ανοίγω την πόρτα να φύγετε έξω. Οι συνάδελφοι νοσηλευτές ούτε κανένα δικαίωμα μοριοδότησης επιπλέον είχαν σε σχέση με όποια προκήρυξη έγινε. Και εντούτοις, ενώ υπάρχουν κρεβάτια κλειστά εντατικής θεραπείας σε όλη την χώρα και στο νησί μας, αυτοί οι άνθρωποι με την εκπαίδευσή τους θα μπορούσαν να παραμείνουν στο σύστημα υγείας σαν μόνιμο προσωπικό, με εγκύκλιο το Υπουργείο, με νόμο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη, τελειώνει η σύμβασή τους. Περίπου στο Πανεπιστημιακό είναι 20 εργαζόμενοι άμεσα που το επόμενο διάστημα θα αποχωρήσουν, θα απολυθούν και βεβαίως θα δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα της λειτουργίας των κλινικών και προφανώς κλείσιμο κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας. Εδώ πλέον η πολιτεία έχει την ευθύνη, έχει την νομική ευθύνη, έχει την εγκληματική και την ουσιαστική ευθύνη για ό,τι θα συμβεί και ό,τι συμβαίνει στα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία. 890 οι οποίοι πανελλαδικά θα φύγουν μέχρι τέλος του μήνα, έτσι. Μικρότερης έχει ο μήνας μέχρι το τέλος του Νοέμβρη. Εκείνοι οι άλλοι 400 που γίνεται αναφορά, που φύγανε το Σεπτέμβριο, φύγανε για να γίνουν ορομίσθιοι σχολικοί φύλακες. Βεβαίως ένα σύνολο εργαζομένων έφυγε από τα νοσοκομεία. Έφυγε γιατί, κυρία Δουλγεράκη, οι συνθήκες εργασίας, οι οικονομικές απολαβές, η εντατικοποίηση και η απαξίωση των διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων προς τους νοσηλευτές είναι τέτοια που πλέον ακόμα και μόνιμες θέσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία φεύγουν, ακριβώς γιατί οι συνθήκες πλέον είναι συνθήκες πολέμου καθημερινού. Είναι πολέμου που μας αφήνουν χωρίς καμία προστασία, ούτε επαγγελματική, ούτε ανθρώπινη, ούτε εργασιακή. Όταν έχεις εργαζόμενους που δουλεύουν σε ρή χωρίς ρεπό, όταν έχεις εργαζόμενους ειδικευόμενους νοσηλευτές που απαγορεύει ο νόμος να τους βάζεις υπεύθυνους βάρτια και τους βάζεις και αναλαμβάνουν ευθύνη για 50 εργαζόμενους και μπράβο στους συναδέλφους μου που το κάνουν αλλά χωρίς καμιά στήριξη, όχι μόνο θα φύγουνε, θα ψάχνουν να βρουν και πόρτα να πάνε και οπουδήποτε αλλού. Τώρα θα μου πείτε μετά από το Δεκέμβρη τι θα γίνει και από 1η-1η του 2024, όταν στους 890 προσθέσουμε αυτούς που αναφέραμε, τους 400 που φύγανε το Σεπτέμβρη, προσθέσουμε τους 300 υπαλλήλους νοσηλευτικής υπηρεσίας, τραυματιοφορείς, νοσηλευτές και άλλους που φύγανε από την αρχή του χρόνου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, φεύγουν τόσοι άνθρωποι, θα προσληφθούν σε πόσες άλλες θέσεις, πόσες εξήγηλε ο κύριος Χρυσοχοίδης? Καλά, τις έχουμε οι τηλεοπτικές εξαγγελίες για ανθρώπους που θα προκηρύξουν θέσεις. 6.500 έχει πει για το 24. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προκηρύξεις του 2020. Δεν έχει έρθει επιπλέον άνθρωπος
στα νοσοκομεία και στο Πανεπιστημιακό και στα νοσοκομεία της Κρήτης. Όταν και άμα έρθουν, θα είναι οι εργαζόμενοι που ήδη δουλεύουν με συμβάσεις, που ένα μέρος από εκείνους θα μονιμοποιηθούν, και την ίδια ώρα οι αποχωρήσεις, οι απολύσεις και οι συνταξιοδοτήσεις δεν καλύπτουν το κενό αυτό, και διαδουργεράκι πλέον θα κλείνουν, θα συγχωνεύονται τμήματα. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα το ιατρικό, που πολύ καλά αναδεικνύεται και είναι. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά και θα σκάσει σαν βόμβα είναι ο κλάδος των νοσηλευτών. Δεν υπάρχουν πλέον οι νέοι άνθρωποι, δεν έρχονται στο επάγγελμα γιατί η ίδια η πολιτεία τους διώχνει. Και από την άλλη, βεβαίως, προτιμούν και όσοι εργαζόμενοι είναι ακόμα στο σύστημα υγείας να βρουν κάποια άλλη διέξοδο, είτε για σχολικούς νοσηλευτές, που και εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, και ταυτόχρονα βεβαίως να βρουν μια άλλη διέξοδο. Ήδη, έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, μόνο από τον παιδιατρικό τομέα το τελευταίο δίμηνο έχουν φύγει πάνω από 5 νοσηλευτές, εκπαιδευμένοι νοσηλευτές, με εμπειρία νοσηλευτές. Και βεβαίως με μεγάλο πρόβλημα πλέον ακόμα και η παιδοχειρουργική κλινική που άνοιξε κάτω από τις διαμαρτυρίες μας και τους αγώνες που έδωσε και η κοινωνία του Ηρακλείου να είναι ξεχωριστή κλινική, σε λίγες εβδομάδες, το πολύ μήνες, επί της ουσίας θα μιλάμε για συγχώνευση, για συρρήκνωση αυτής της κλινικής, γιατί συνταξιοδοτείται και ο διευθυντής της κλινικής σε λιγότερο από ένα μήνα. Έχουν αποχωρήσει αρκετοί νοσηλευτές από τη συγκεκριμένη κλινική και έχει και συνέχεια. Και γι' αυτό εμείς όχι μόνο διαμαρτυρόμαστε, ενημερώνουμε τον κόσμο και βεβαίως κάνουμε αυτή τη σύσκεψη με πρωτοβουλία μας και με το εργατικό κέντρο και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, να ενημερώσουμε και τα σωματεία της δύναμης των φορέων εκείνων, ώστε να πραγματοποιήσουμε στις 30 του μηνός ένα μεγάλο συλλαλητήριο που να πούμε φτάνει πια με αυτή την πολιτική που απαξιώνει συνειδητά το δημόσιο σύστημα υγείας, τους λειτουργούς υγείας και βεβαίως απαξιώνει και τους ίδιους τους ασθενείς που θα μπορούσαν κάτω από προϋποθέσεις να είχαν αναβαθμισμένες παροχές υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά, γιατί λίγο παρακάτω νομίζω ότι και πάλι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρίσκη. Και βεβαίως το ίδιο πρόβλημα, κύριε, συγγνώμη, κύριε Τρουγεράκη, υπάρχει με την παιδοψιατρική. Δηλαδή εδώ έχουμε μια συνολική υποβάθμιση όλου του παιδιατρικού τομέα. 2 γιατροί έχουν μείνει και κάνουν 15 εφημερίες. Ναι, τα ξέρουμε όλα είναι αυτά. Το ξέρουμε, είναι ντροπή. Γι' αυτό είπα ότι κάπου παρακάτω θα τα ξαναπούμε ή πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλή σας μέρα. Γεια σας.